Yamaha Tenere 700. Δύο μεγάλα ονόματα συμπυκνωμένα σε μια σοβαρή adventure πολυμορφική μοτοσικλέτα που θέλαμε να την οδηγήσουμε και φυσικά να σας την παρουσιάσουμε. Μας το ζητήσατε, μας το ξαναζητήσατε, μας τα ξαναζητήσατε να σας παρουσιάσουμε τη Yamaha Tenere. 689 φορές μέτρησα και δεν είναι τυχαίο γιατί αυτά είναι και τα κυβικά του κινητήρα. 689 φορές θέλατε και εμείς να που έχουμε τη μοτοσικλέτα για δεύτερη φορά. Είχαμε κάνει μια παρουσίαση στο πλαίσιο του Yamaha Tour, Tenere Tour πιο σωστά, και είχαμε πάρει το πρώτο feedback. Όμως δεν είχαμε τη μοτοσικλέτα 9 ολόκληρες μέρες στην κατοχή μας να την οδηγάμε, να την γουστάρουμε, να παίζουμε μαζί της για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το πραγματικό και ολοκληρωμένο feedback αυτής της, γιατί όχι, ιστορικής αλλά και σύγχρονης μοτοσικλέτας. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από τα λίγα, πολλά, αλλά σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας για να δούμε για Yamaha πώς σκέφτηκε και έφτιαξε αυτή την Tenere και μετά θα πάμε και στο οδηγικό κομμάτι. Κινητήρας, πάρα πολύ σημαντικό. Ο κινητήρας είναι δικύλινδρος εν σειρά και τον έχουμε δει σε MT-07, XSR700 και φυσικά και Tracer 700. Νάτος τώρα που ήρθε στο Tenere. Εγώ το είχα πει ότι αυτό το μοτέρ με το Gross Plane κινητήρα MT More Torque που δεν έχει χάσει την ροπάρα του σε αυτή την περίπτωση ήταν έτοιμος να καταπιεί λακκούβες, πέτρες, χώματα και λάσπες. Γιατί πολύ απλά έχει εκρηκτικότητα και τσαμπουκά από τις χαμηλομεσαίες τροφές. Και τη βλέπεις τη μοτοσικλέτα μεγάλη. Ραλί ρε παιδί μου, είναι επιθετική έτσι με κοφτές γωνίες, γοτθική. Και λες τώρα τι είναι αυτό, αγωνιστικό? Σου φαίνεται στο μυαλό τις μοτοσικλέτες που τρέχουν στο Ντακάρ. Και πολύ καλά κάνετε γιατί η Yamaha αυτό το feeling θέλει να δώσει, να μεταφέρει στους ιδιοκτήτες. Και λες είναι μεγάλη, είναι βαριά. Πόσα κιλά να είναι κύριε Θανάση? Παιδιά είναι 204 κιλά, αλλά με το 16-λίτρο ρεζερβουάρ γεμάτο με καύσιμα, που εμείς φυσικά το γεμίζουμε πάντα στο Πανελλήνιο. Και έρχεσαι λοιπόν σε ένα σύνολο με ένα κινητήρα ροπάτο, δυνατό, εκρηκτικό και έχεις και 204 κιλά που πιστέψτε με δεν είναι πολλά. Πού θα τη χρησιμοποιείς αυτή τη μοτοσικλέτα? Για σκεφτείτε λίγο πού θα πας με μια Tenere 700. Είναι καταρχάς ένα μοντέλο γενικής χρήσης. Θα πας κάθε μέρα στη δουλειά σου, θα πας στην εκδρομή σου, ναι, θα πας στο ταξίδι σου και φυσικά θα πας να κάνεις και την περιπέτειά σου στους χωματόδρομους, όποιοι και όπως και αν είναι αυτοί. Θέση οδήγηση, το βασικότερο και ουσιαστικότερο στη μοτοσικλέτα. Για να ανέβουμε πάνω να δούμε πού καθόμαστε. Η θέση οδήγησης είναι σχετικά ψηλά. Νομίζεις ότι είσαι μέσα στη μοτοσικλέτα, όμως αυτό δεν ισχύει γιατί πολύ απλά το 16-λίτρο ρεζερβουάρ έρχεται λίγο ψηλά. Όμως η λεκάνη του αναβάτη είναι ψηλά. Εγώ είμαι, το έχουμε ξαναπεί, 1,77, πατάω κάτω σχετικά άνετα. Το τιμόνι είναι ψηλά. Γιατί όμως είναι ψηλά? Για να σηκωθεί ο αναβάτης, ο 1,77, και να έχει τα χέρια του σωστά πάνω στη μοτοσικλέτα. Μέχρι και το 1,80 δεν χρειάζεται να σκύψετε. Μικρές ελαφριές γωνίες στα πόδια και αμέσως ο κορμός του αναβάτη έρχεται σε μια επιθετική ή πιο σωστά σπορ θέση οδήγησης. Αυτά σε ό,τι αφορά τη θέση οδήγησης που φαίνεται ότι είναι ξεκούραστη, δύο λόγια για τη σέλα. Αρχικά φαίνεται ότι είναι σκληρή, όμως στην πραγματικότητα έχουμε μια εργονομική σέλα και ελπίζω και από ό,τι μου είπαν και κάποιοι που ανεβήκανε στη σέλα του συνεπιβάτη, έχουμε σκληρό κομμάτι σέλας για το συνεπιβάτη, αλλά αρκετά εργονομικό γιατί είναι φαρδιά, πλατιά, όπως συνηθίζω να λέω. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο όμως όταν μιλάμε για off-road μοτοσικλέτα, ανάρτηση.
Εδώ έχουμε ένα μπροστινό σύστημα ανεστραμμένο 43 χιλιοστά που μας δίνει 210 χιλιοστά διαδρομής. Πολύ σημαντικό, έχουμε πει πάνω από τα 170-180, έχουμε μία on-off μοτοσυκλέτα. Περνάμε τα 200, έχουμε μία καθαρά off-road μοτοσυκλέτα. Και το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας που έχει και εκεί ένα πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ έχει 200 χιλιοστά διαδρομής. Οπότε όλο μαζί το Tenere είναι σε θέση πραγματικά να καταπιεί όλες τις ανομαλίες του εδάφους. Βέβαια έχει και όλες τις ρυθμίσεις για να το φέρετε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες και στις οδηγικές σας ικανότητες. Ποιος είναι όμως ο προσανατολισμός του Tenere 700, ποιος θα την πάρει και για ποια χρήση θα πάρει αυτή τη μοτοσυκλέτα? Πολύ απλά, η Yamaha Tenere είναι μια μοτοσυκλέτα γενικής χρήσης. Ναι, θα πας κάθε μέρα στη δουλειά σου, γιατί είναι απλό, είναι εύκολο, είναι μανιτζέβελο μέσα στα αυτοκίνητα, μπορεί να τη διαχειριστεί ακόμα και ένας νεοεισερχόμενος αναβάτης. Θα πας εκδρομή, θα πας ταξίδια, γιατί είναι η μοτοσυκλέτα μπορεί κοντά στις 6.500 στροφές να έχει και 160 χιλιόμετρα στο κοντέρ της. Απλό και σπαρτιάτικο, αλλά πολύ ευανάγνωστο. Οπότε η μοτοσυκλέτα θα φορτωθεί, θα ταξιδεύσει, δεν είναι η απόλυτη ταξιδιάρα που θα την πάρετε να πάτε στο North Cape 100%, όμως θα κάνετε όλα σας τα ταξίδια χωρίς να σας λείψει τίποτα. Θα πατήσετε σε όλα τα τερέν, σε όλα τα εδάφη. Θα στρίψετε σε ορεινά κομμάτια, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι στριφτερή, είναι εύκολη, αυτό κρατήστε στο μυαλό σας, είναι πρόθυμη. Θα αισθανθείτε βέβαια τους τροχούς, γιατί δεν το είπαμε αυτό. Μπροστά έχουμε 21 ίντσες και πίσω έχουμε και μπράβο στη Yamaha 18 ίντσες. Εκεί θα καταλάβουμε μια σχετικά μικρή αδράνεια όταν θα πάρουμε το γρήγορο στρίψιμο και τις εισόδους των στροφών. Όμως δεν ενοχλεί καθόλου. Και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχει και πάρα πολύ καλό φρένο τόσο μπροστά όσο και πίσω και ειδικά όταν απενεργοποιήσετε το ABS θα δείτε ότι δεν έχετε κανένα φόβο να μπλοκάρει ο τροχός. Γιατί έχει τόσο καλή αίσθηση το φρένο που δεν θα σας τρομάξει ακόμα και σε βρεγμένο ή κακό τερέν. Τι γίνεται όμως στο κομμάτι που κακά τα ψέματα για πολλούς είναι και το wannabe ρε παιδί μου τέλος πάντων που θέλουν να ζήσουν την εγκεφαλική μαγεία του Dakar και τα λοιπά. Το off-road, το adventure, το πάμε να παίξουμε στο βουνό. Εδώ λοιπόν είναι που η Tenere βγάζει τα δόντια της και χαρίζει η Yamaha το απόλυτο οδηγικό πάθος, την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Η Tenere σας είχα πει στην πρώτη παρουσίαση ότι είναι μια enduro μοτοσυκλέτα. Ναι, έχει πάρα πολλά στοιχεία enduro. Γιατί έχει άμεσο κινητήρα. Ανοίγεις τον γκάζι και ανταποκρίνεται άμεσα. Δεν έχεις καθυστερήσεις. Έχει πολύ καλό control. Τη μοτοσυκλέτα μπορούμε να τη διαχειριστούμε όπως θέλουμε, έτσι όπως γουστάρουμε, σχεδόν σε όλα τα τερέν. Μπορούμε να μπούμε σε μονοπάτια, να παίξουμε, να κάνουμε άλματα, να πλαγιολιστήσουμε, να φερνάρουμε δυνατά μέσα στροφή και πραγματικά πιστέψτε με παιδιά, ο καλός έλεγχος που προσφέρει αυτή η μοτοσυκλέτα δεν θα δείξει τα κιλά της. Θα αφήσει τον αναβάτη να κάνει παιχνίδια, να γουστάρει. Είναι μια 100% adventure, όχι απλά travel, adventure, enduro travel μοτοσυκλέτα. Και εδώ η Yamaha είναι που δεν έχει κάνει πουθενά μα πουθενά εκτόσεις. Το ταξίδι έρχεται. Οι δρόμοι δεν μας απαγορεύουν να περάσουμε. Η Yamaha έρθε εδώ και έφερε κυριολεκτικά ένα όπλο. Μία μοτοσυκλέτα που ταυτίζεται με το θέλω, με το γουστάρο της ελληνικής αγοράς, αλλά και με τα γούστα ενός πραγματικά έμπειρου αναβάτη. Άρα μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σύνολο και θα τολμήσω να πω σε αυτό το σημείο ότι ναι, εγώ προσωπικά θα την αγόραζα αυτήν την μοτοσυκλέτα, γιατί μου αρέσει το feedback αλλά και η ολοκληρωμένη προσέγγιση που δίνει η Yamaha εδώ. Δεν σας είπα δύο πράγματα όμως για την κατανάλωση, γιατί όταν πας ταξίδι, εκεί θα κάψεις και τη βενζίνη σου και σε ενδιαφέρει. Άρα έχουμε μια κατανάλωση ρεαλιστική πραγματική που δεν θα περάσει εύκολα τα 5,5 λίτρα ανά 100. Ο κινητήρας μπορεί να δουλέψει και στις χαμηλομεσαίες στροφές. Και επίσης, άλλο ένα νούμερο που μας ενδιαφέρει, που έχει να κάνει και αυτό το νούμερο με το πορτοφόλι μας, είναι και η τιμή της μοτοσυκλέτας. Άρα πρέπει να πω και το 10.490 ευρώ. Μια τιμή
τίμια για την ελληνική αγορά, για την ελληνική πραγματικότητα. Όπως και να έχει, εσείς οδηγάτε είτε τενέρε είτε οποιαδήποτε άλλη μοτοσυκλήτα, φορώντας καταρχάς πάντα όλο σας το μοτοσυκλητιστικό εξοπλισμό, αλλά δεν ξεχνάτε ποτέ να παίρνετε μαζί σας το πάθος και την διάθεση για ολοκληρωμένη οδήγηση και περιπέτεια. Να είστε όλοι καλά και μείνετε συντονισμένοι πάντα στο Moto in Action.